Καλησπέρα στην κυρία Κάλλη Κυριακίδου από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας. Μια ενέργεια που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και θα παίξει ενέργεια μεγάλο ρόλο, κυρία Κυριακίδου, τους επόμενους μήνες αλλά και τα επόμενα χρόνια. Καταρχήν, εύχομαι να είστε καλά. Δόξα τω Θεώ, κύριε Παραρά, καλησπέρα σε όλους. Πραγματικά η ενέργεια είναι στο επίκεντρο κάθε πολιτικής πλέον και ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία. Έτσι είναι. Που βλέπω ότι και εσείς, αλλά και ο Περιφερειάρχης και γενικότερα η Περιφέρεια, έτσι, το έχετε ως μια πρώτη γραμμή προτεραιότητας σε πολλά επίπεδα και από τη μεριά της κυβέρνησης. Θα ήθελα να δω μερικά πράγματα για το πώς εξελίσσονται και να δούμε και μερικά ζητήματα φυσικά μέσα και από το σχέδιο για την δίκαιη μετάβαση, αλλά πρώτα να μείνουμε σε αυτά τα οποία έχουμε ως ζητήματα για την ενέργεια. Πώς προχωρούν μερικά πράγματα. Ξέρετε ότι σε κάθε συνάντηση συζητάμε πάντα και για την πορεία του φυσικού αερίου. Είχαμε και κριτική από την κυρία Τελιγιορίδου ότι αυτά θα πάνε πίσω γιατί υπάρχουν ιδιωτικοποιήσεις. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό που ξέρω ότι ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Ναι, προφανώς. Εγώ θα σας πω τουλάχιστον στο διαδικαστικό κομμάτι που έχουμε σχεδιάσει και προχωράμε. Ήδη έχει κατατεθεί η πρόταση από τη ΔΕΔΑ για την ένταξη στο ΕΣΠΑ με τα χρήματα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεσμευμένα. Στην όλη πορεία προχωράμε τώρα την ένταξη και μάλιστα με προτεραιότητα. Έχει δοθεί, δηλαδή έχουμε αφήσει άλλα έργα πίσω στο να δοθεί προτεραιότητα στο συγκεκριμένο. Τώρα κάθε τι το αντιμετωπίζουμε στην ώρα του, κύριε Παραρά. Επειδή το κομμάτι αυτό, ξέρετε, απασχολεί πολύ, είναι μια στιγμή με τα επιδόματα για την θέρμανση ή για το επίδομα του πετρελαίου. Είχαμε κάνει και μια κουβέντα πριν από περίπου 10-15 μέρες για το τι πρέπει να κάνουμε. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει κάποιο νέο, γιατί αυτές οι ώρες ή αυτές οι 1-2 μέρες τώρα θα είναι μέρες και ανακοινώσεων πλέον, όπου θα δούνε οι πολίτες και θα δούμε όλοι πού περίπου θα πάει όλο αυτό. Για Δυτική Μακεδονία να περιμένουμε κάτι, πανελλαδικά δεν ξέρω, ή για Δυτική Μακεδονία, τι θα έχουμε. Όπως έχετε δει και εσείς και έχουμε δει και όλοι και έχετε ακούσει και είναι και ευτύχημα ότι πλέον η κυβέρνηση συζητάει για επίδομα θέρμανσης που θα περιλαμβάνει και άλλους ορυκτούς πόρους καύσιμους για τη θέρμανση. Αυτό βέβαια που συζητιέται έντονα είναι αν θα επεκταθεί και στα ξύλα και στο πέλετ, γιατί προκαλούν μόλυνση στο περιβάλλον, πιο μεγαλύτερη τέλος πάντων επιβάρυνση στο περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε σε επικοινωνία, όπως σας είπα, κύριε Παραρά. Ήδη το έθεσα και εγώ προσωπικά όταν είχα κατέβει κάτω στο Υπουργείο, στην κυρία Σδούκου. Και εγγράφος έχει σταλεί από το γραφείο μου αντίστοιχο αίτημα, το οποίο να επισπεύσουν αυτή την πολιτική κατεύθυνση που πολύ σωστά το έχουν δει πλέον και να συμπεριλάβουν και το ξύλο και το πέλετ και το υγραέριο και το φυσικό αέριο εν συνεχεία, ας είναι από τώρα. Και οριζόντια σε όλη την Ελλάδα αυτό δεν μας ενοχλεί, αλλά σίγουρα μας ενδιαφέρει εδώ στην περιοχή. Να πούμε κιόλας ότι τα χρήματα, είτε τα 250 είτε τα 350 ευρώ που δικαιούται κάθε οικογένεια, έτσι, στην αλφα γεωγραφική ζώνη είμαστε εμείς, αυτά από ό,τι φαίνεται και από ό,τι υπολογίζουμε όλοι, ή μια προκαταβολή και όλο το ποσό, ίσως και μέσα στο 20 να το δουν σε λογαριασμούς περίπου στα τέλη Δεκεμβρίου οι πολίτες. Γιατί και η κυβέρνηση φαίνεται να το επιλέγει αυτό και να δίνει μια μάχη. Σε σχέση με το φυσικό αέριο και την πορεία των εργασιών που το παρακολουθούμε στενά όλοι και εμείς και εσείς και ο Περιφερειάρχης φαντάζομαι, βλέπετε να έχουμε καθυστερήσεις. Σας τα λέω αυτά γιατί άκουσα έντονη κριτική και από την Ολυμπία Τελεγιορίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα, όσον αφορά στο διαδικαστικό κομμάτι, ήδη είμαστε στη διαδικασία ένταξης. Και μάλιστα επισπευμένα ελέγχουμε τους φακέλους αυτή τη στιγμή, αφήνοντας άλλα έργα δίπλα. Τώρα, όσον αφορά την πορεία και το χρονοδιάγραμμα, αυτό που έχουμε πει εξ αρχής είναι ότι οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2023. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, εφόσον αυτό ακόμα είναι εφικτό, δεν συζητάμε για καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις θα πούμε όταν πραγματικά νιώσουμε την έντονα ότι είμαστε εκτός χρονοδιαγράμματος. Δεν συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Επιμένουμε σε αυτό και καταλαβαίνετε ότι επιμένουμε γιατί όλοι το αναζητούμε και το θέλουμε, έτσι, σε κάποιες χρονιές από τώρα να μπορούν τα νοικοκυριά της Δυτικής Μακεδονίας, θα πω εγώ, να συνδεθούν πλέον, γιατί και έργα τα οποία είχαν εξελιχθεί, όπως είναι η Φλόρινα με την τηλεθέρμανση,
είδαμε και βλέπουμε πόσα προβλήματα υπάρχουν και λόγω της απολιγνητοποίησης, έτσι. Ναι, αντιληπτό, όμως θέλω λίγο να τονίσω εδώ ότι δεν έχουμε και το χρονικό περιθώριο όπως ήρθαν τα πράγματα. Έτσι. Είμαστε πολύ πιεσμένοι από την αρχή που αναλάβαμε, είμαστε πιεσμένοι σε αυτό το όλο το εγχείρημα του φυσικού αερίου. Το έχετε δει και εσείς παράλληλα. Και κάνουμε όλες τις ενέργειες πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ στοχευμένα. Είμαστε αισιόδοξοι ακόμα. Σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε και απρόβλεπτες καταστάσεις, πάντα υπάρχουν. Αλλά είμαστε εδώ για να τις αντιμετωπίσουμε, κύριε Παράρα. Θα ήθελα να έρθουμε λίγο στα κομμάτια της ενέργειας που βλέπουμε, βέβαια, έλεγα και νωρίτερα, και από την κυβέρνηση. Βλέπουμε να επενδύει και η κυβέρνηση στις επενδύσεις με τα φωτοβολταϊκά και όχι μόνο. Το κομμάτι αυτό πώς το διαχειριζόμαστε, τι λέμε στους πολίτες? Θα μπούμε σε μια διαδικασία όπου πολίτες θα μπορούν να μπουν σε κάτι τέτοιο, ή εκτιμάτε ότι όλο αυτό θα είναι τελικά για μια, δυο ή τρεις μόνο μεγάλες εταιρείες? Είναι μια γενικά δύσκολη υπόθεση για να λυθεί, να το πω έτσι. Σίγουρα, να ξέρετε, σαν πολιτική μας η περιφέρεια και έχοντας περάσει και από το Περιφερειακό Συμβούλιο αντίστοιχο ψήφισμα, γενικά δεν είμαστε σύμφωνοι σε οποιοδήποτε επένδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε είναι αυτό φωτοβολταϊκά, είτε είναι ολική πάρκα, χωρίς συγκεκριμένο χωροταξικό σχέδιο ΑΠΕ. Απεανώσιμες πηγές ενέργειας σημαίνει. Λοιπόν, αυτή είναι η καθαρή αρχή μας και μάλιστα ερήμην της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή οποιοδήποτε έρχεται να κάνει επένδυση, οπωσδήποτε πρέπει να γνωμοδοτήσουμε αποφασιστικά όμως, όχι απλή γνώμη όπως έχουμε μέχρι σήμερα, και όπως επίσης θα πρέπει να είμαστε και συμμέτοχοι στην όλη επένδυση. Δεν θα πρέπει να θίγει ούτε τους παραγωγικούς μας κλάδους, ούτε το τουριστικό μας προϊόν, αλλά ούτε και το περιβάλλον μας. Αυτή είναι η αρχή καταρχήν, έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες σκέψεις και κάποιες ενέργειες ήδη και από τοπικούς φορείς που ουσιαστικά απευθύνονται σε όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας για να μπορέσουν να μπουν σε ένα επενδυτικό σχέδιο φωτοβολταϊκών πάρκων. Αυτό πάει παράλληλα. Προσωπικά, αν θέλετε την άποψή μου, αυτά τα βρίσκω σε σωστή κατεύθυνση, να γίνονται εσωτερικά στη Δυτική Μακεδονία τέτοιες ενέργειες, γιατί αυτό θα ενισχύσει το τοπικό εισόδημα της περιοχής. Οποιαδήποτε άλλα ξένων συμφερόντων, καλά είναι, όπως είπα, θέλουμε να μην είναι ερήμην της περιφέρειας, δηλαδή των πολιτών μας. Αυτή είναι η πολιτική γραμμή που έχουμε χαράξει, επιμένουμε σε αυτήν, το έχετε δει και από τις Επιτροπές Περιβάλλοντος. Βέβαια, εταιρεία, ούτε είμαστε ενάντια αυτών των τεχνολογιών, αλλά αυτά θα πρέπει να θεσμοθετηθούν κεντρικά. Κοιτάξτε, το κομμάτι των εταιρεών, έτσι, που σε όλα τα επίπεδα μπορούν και έχουν το κάθε δικαίωμα, είναι ένα κομμάτι δικό τους και το καταλαβαίνουμε ότι είναι σοβαροί παίκτες, για να το πω έτσι απλά, για να το καταλάβουμε όλοι. Από εκεί και πέρα όμως, όταν έχεις να κάνεις με επενδύσεις τέτοιες, είναι πραγματικά, θα πω και απαράδεκτο, να μένουν απ' έξω, να αποκλειστούν οι δεκάδες πολίτες, έστω επιχειρηματίες μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους ή και μικρότερου, που θέλουν να επενδύσουν για ένα έξτρα εισόδημα ή για ένα αρχικό εισόδημα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το διασφαλίσουμε για να μην έχουμε αδικίες, κύριε Κυριακίδου. Δυστυχώς υπάρχει και το οξύμορο. Οι επενδύσεις γίνονται και δηλαδή τις βλέπουμε σωριδών να έρχονται μπροστά μας. Οι αιτήσεις είναι απίστευτες, έστω και με μικρές, έτσι, από το μισό μεγαβάτ και ένα μεγαβάτ μέχρι και 200 μεγαβάτ, και τώρα ακούμε και τα 2,3 γίγκα. Παρόλα αυτά, το οξύμορο είναι ότι τοπικά μεγάλο τόξο Γρεβενών, Καστοριάς και Βοή, όλο αυτό το τόξο, δεν μπορούμε να κάνουμε μικρές επενδύσεις, ακόμα και ένα φωτοβολταϊκό στη στέγη, που λέει ο λόγος, γιατί έχουμε κορεσμένους υποσταθμούς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή παρατηρείται ότι οι επενδύσεις γίνονται μόνο όταν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και το δικό τους υποσταθμό. Έχει αυτό και αυτό. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει σε σχέση με τους υποσταθμούς. Θέλει κάποιες ενέργειες, αλλά αυτό το έχουμε εντοπίσει φυσικά από την πρώτη αρχή και επίσης έχει γίνει αντίστοιχη τοποθέτηση κάτω στο Υπουργείο. Αυτό που προβλέπεται, η απάντηση είναι, προβλέπεται από το νέο νόμο να γίνονται συνέργειες. Δηλαδή, όταν υπάρχουν επενδύσεις συνολικά των 8 ΜΒ, προχωράς και σε έναν υποσταθμό και από εκεί, ξέρω εγώ, έτσι, μπορείς να
μπορείς τέλος πάντων να το λύσεις αυτό το ζήτημα. Είδα παρόλα ότι αυτά, εμείς υπάρχει... συζητάμε νέο υποσταθμό. Νέο Ορίστε, υποσταθμό. Είπατε... Ορίστε. Ζητάμε, είπατε, νέο υποσταθμό. Ζητάμε νέο υποσταθμό, το ζητάμε εμείς, και με τοπικά χαρακτηριστικά όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή να υπάρχει η εντοπιότητα. Το καταλαβαίνω αυτό. Θέλω λίγο να μου πείτε για το εξοικονομώ. Αν έχει αλλάξει κάτι, δέχεστε κι εσείς πολλαπλά μηνύματα και γι' αυτό ήθελα κιόλας μέσα στην κουβέντα μας να το βάλουμε. Το κομμάτι του 10% και όχι μόνο, θεωρούν οι πάντες ότι είναι μεγάλη αδικία για την Καστοριά και τα Γρεβενά να μην έχουν το συν 10 το πρόγραμμα αυτό. Αντιληπτό και θα συμφωνήσω, κύριε Παραρά, και μπορώ να σας πω ότι μόλις το διαπίστωσα ήταν ίσως το πρώτο θέμα της ατζέντας που συζήτησα κάτω στο Υπουργείο στη συνάντηση με την κυρία Σδούκου. Πράγματι, είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται αδικία και εγώ προσωπικά το θεωρώ και αδικία για τις περιοχές, γιατί θεωρώ ότι η περιφέρεια δεν μπορεί να είναι δύο ταχυτήτων, αλλά να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση. Οπότε και γι' αυτό το υποστήριξα πάρα πολύ το ζήτημα αυτό. Βέβαια υπήρχαν ήδη κανονιστικά, είχε ήδη τακτοποιηθεί το ζήτημα, δηλαδή όχι είχε τακτοποιηθεί, ήδη είχε καθοριστεί αυτό. Υπάρχει η κουβέντα για το επόμενο εξοικονομώ να μπει. Επιμένουμε εμείς για το συγκεκριμένο. Επιμένουμε και ως αντιστάθμισμα, αν θέλετε, της αδικίας που μέχρι τώρα η Καστοριά και τα Γρεβενά είχαν λόγω της λειτουργίας της ΔΕΗ και των χαμηλών δικτών επιδοτήσεων. Έστω και γι' αυτό ως αντιστάθμισμα το ζητάμε. Επιμένουμε και με έγγραφα, και δηλαδή πέρα από τη δικιά μου παρουσία εκεί και τοποθέτηση, και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης το συζήτησε με τον Υπουργό, αλλά και εγγράφους το υπενθυμίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, και να επιμείνετε, γιατί εντάξει, το καταλαβαίνουμε, μετά στο επόμενο εξοικονομώ, έτσι, μη χαθεί το τρένο, ό,τι μπορεί να γίνει, ας γίνει τώρα, σε μια πάρα πολύ επιβαρημένη περιοχή. Βλέπετε και η Κοζάνη και η Καστοριά και όλη η χώρα τι τραβάμε, και με lockdown και με περιορισμούς και με όλα αυτά που έρχονται δυστυχώς τις επόμενες ημέρες. Άρα λοιπόν θεωρώ, κυρία Κυριακίδη, ότι πρέπει να δοθεί πραγματικά προτεραιότητα και μια στήριξη επιπλέον τώρα όμως. Όχι μετά από ένα. Ζητάμε, κύριε Παραρά, έντονα τη ζητάμε, και μάλιστα θέλω να σας πω και σε σχέση με το εξοικονομώ, μπορεί να μην υπάρχει αυτό το 10% για την ώρα, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ποσοστό των 85%, 80%, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές επιδοτήσεις και αυτά ο κόσμος πρέπει να τα δει, γιατί ουσιαστικά είναι προς τη μεριά του πορτοφολιού του καθενός, δηλαδή η εξοικονόμηση θα υπάρξει. Και θα πάμε και στο πρασίνισμα της περιφέρειας σαν κεντρική πολιτική ιδέα που βάζω προσωπικά. Επίσης, να πω για το εξοικονομώ, θα ήθελα να σας ενημερώσω και το εξής. Είναι κάτι πολύ φρέσκο ακόμα, δεν έχει σχηματοποιηθεί, αλλά με πρωτοβουλία του γραφείου μου σχεδιάζουμε να γίνει ένα υποτύπου σεμιναρίου μάλλον, αν όχι ημερίδας τότε. Ναι, υπάρχει, τώρα σχεδιάζεται μία ημερίδα είτε σεμινάριο, ανάλογα θα δούμε πώς θα βγει, στο οποίο ουσιαστικά τα δύο καταξιωμένα για ιδρύματα στα θέματα ενέργειας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το ΕΚΕΤΑ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, που είναι στην Πτολεμαϊδά, μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο, θα διοργανώσουν υπό την αιγίδα της περιφέρειας αυτή την ημερίδα, ώστε ουσιαστικά να μεταφερθεί αυτή η τεχνογνωσία στους συναδέλφους μηχανικούς, αν μου επιτρέψετε να πω, αλλά και σε όποιον πολίτη ενδεχομένως θέλει να ενημερωθεί για το τι μπορεί πλέον με νέες τεχνολογίες που υπάρχουν να προτείνει μέσα από το πρόγραμμα του Εξοικονομώ για την οικία του. Αυτό μάλλον αρχές Νοέμβρη θα το περιμένουμε. Αρχές Νοέμβρη. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που πληροφορήθηκα ως ενεργειακή απόδοση, δεξιότητες και προγράμματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είδα ότι εκεί κάτι κινείται, κάτι ετοιμάζεται. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι ένα πρόγραμμα από το Interreg Europe, στο οποίο είχαμε αιτηθεί τον Απρίλιο σε μια προκήρυξη ανοιχτή που είχε βγει ανά την Ευρώπη, και πραγματικά ήμασταν στην ευχάριστη θέση να μας επιλέξουν. Θα έλεγα τρεις προτάσεις επιλέξανε από όλες, μία ήμασταν εμείς. Και έτσι με συνεχόμενη διαβούλευση και συνεργασία διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο στο οποίο ουσιαστικά εντείνεται κυρίως στις ενεργειακές αποδόσεις, όπως είπατε, και στο reskilling, όπως λένε, δηλαδή στην επανακατάρτιση των φορέων εδώ της περιοχής στα θέματα ενεργειακής απόδοσης. Αυτό τώρα τι είναι? Αυτό είναι μια
είναι μια κλειστή τηλεδιάσκεψη, είναι ένα, όπως τα λένε, peer review, δηλαδή από το ίντερνετ έχουν επιλογή συγκεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι, 5 τον αριθμό είναι, οι οποίοι ουσιαστικά θα μεταφέρουν τεχνογνωσία, πρακτικές, καλές πρακτικές, και θα γίνει μια κουβέντα στρογγυλής τραπέζης, να το πω, με εκπροσώπους των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας, ώστε με όλη αυτή τη συζήτηση μακάρι να προκύψουν κάποια θετικά, κάποιες θετικές σκέψεις που μπορούν να εφαρμοστούν εδώ στην περιφέρειά μας. Αυτός είναι ο σκοπός, είναι ένα διήμερο, είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία και εύχομαι να έχει και, το πιστεύω ότι θα έχει καλό αποτέλεσμα. Να το πούμε έτσι, είναι μέσω τηλεδιάσκεψης πλέον, έτσι. Αναγκαστικά, δυστυχώς, θα ήταν ζωντανά, θα ήταν εδώ πέρα, θα είχαμε επίσκεψη από αυτούς τους ειδικούς. Δυστυχώς, όμως, δεν μας το επιτρέπουν. Πολλά έχουν αλλάξει με όλη την κατάσταση αυτή. Δεν ήθελα μια τελευταία ενημέρωση, γιατί έχω την πληροφόρηση ότι έχουμε κάτι και σε σχέση με το Leader, κυρία Κυριακίδου, το οποίο λήγει, νομίζω, κανονικά στις 26 Δεκάτου, τώρα μεθαύριο. Μάλιστα, τη Δευτέρα λήγει κανονικά και πραγματικά είναι ένα πολύ φρέσκο νέο. Δηλαδή, μόλις σήμερα έγινε η επιτροπή, βέβαια, όχι ζωντανά ως συνήθως, εσπευμένα, μόλις μάθαμε το lockdown, ζητάμε παράταση του προγράμματος, γιατί έστω και οι δύο εργάσιμες μέρες στις οποίες είχαν κανονίσει υποψήφιοι επενδυτές κάποια πράγματα να τακτοποιήσουν, δεν υπάρχουν λόγω του lockdown. Επομένως, έχουμε εισηγηθεί και έχουμε ήδη προσυνεννοηθεί. Θεωρώ ότι είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα πάρουμε την παράταση όσο είναι το lockdown συν 2 μέρες, όπως ήταν αρχικά. Οπότε, σωστά. Άρα, λοιπόν, θα πάρει παράταση. Ίσως αυτό για τα αποτελέσματα και την επιλογή ή όποια διερεύνηση κάνουν οι πολίτες, θα ξανακάνουμε μια κουβέντα για να δούμε τελικά πόσοι είναι οι ενδιαφερόμενοι σε πολύ κρίσιμες εποχές, που είναι πολύ δύσκολα όλα αυτά. Από εκεί και πέρα όμως γνωρίζουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, οπότε θα είναι μια καλή ευκαιρία ίσως τις επόμενες μέρες να το δούμε όλο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Σας εύχομαι καλή συνέχεια.